Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να βρίσκομαι εδώ στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, το οποίο για πολλά χρόνια έχω υπηρετήσει μέσα από τις γραμμές του εργατικού κινήματος. Σήμερα βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω για τους Ρωμά, με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα Ρωμά. Μια μέρα εορτασμού και υπενθύμησης, όπως είπαν και προηγούμενοι συνομιλητές μου, για τον αγώνα που δίνουν οι Ρωμά σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι κάποια από αυτά που και εγώ θα ήθελα να αναφέρω έχουν ήδη υποθεί από προηγούμενους συνομιλητές που είναι πιο αρμόδιοι σε ορισμένα θέματα. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω κυρίως για την κατάσταση που βιώνουν Ρωμά και εργαζόμενοι όλα τα προηγούμενα χρόνια στην προσπάθεια της κοινωνικής ένταξης. Και να τονίσω ότι δυστυχώς ακόμη βρίσκονται και βρισκόμαστε όλοι ως προς την κοινωνική ένταξη σε πολύ δεινή και δύσκολη θέση. Σε σχέση με τα προγράμματα αυτά, λοιπόν, όπως είπαν και άλλοι συνομιλητές, παρά τις διακηρύξεις και την κατασπατάληση χρήματος από ευρωπαϊκά κονδύλια, προγράμματα κτλ., βλέπουμε να μην έχει προχωρήσει τίποτα. Μιλάμε για προγράμματα που τελικά διαπιστώνεται ότι δεν έχουν αφήσει σχεδόν κανένα θετικό αποτύπωμα στις ζωές των ανθρώπων, που δυστυχώς στην Ελλάδα του 2023 συνεχίζουν και ζουν κάτω από αντίξωες συνθήκες, όπως τα περιέγραψαν και οι προηγούμενοι συνομιλητές, που κρατούν τους Ρωμά στο περιθώριο και λόγω της έλλειψης επιλογών, λοιπόν, τους πρόχνουν στην εγκληματικότητα, με αποτέλεσμα να συντηρείται ένας φαύλος κύκλος ρατσισμού απέναντι στην κοινότητα και ένας φαύλος κύκλος κοινωνικού αυτοματισμού μεταξύ της κοινότητας Ρωμά και της κυρίαρχης ομάδας. Από πλευράς μου, λοιπόν, θα ήθελα να καταθέσω ορισμένα συμπεράσματα που αποκόμισα ως εργαζόμενη στο πεδίο για περίπου μία δεκαετία. Εργάστηκα ως πολιτικός επιστήμονας, υπήρξα εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών Ρωμά σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα και είχα την ευκαιρία να βιώσω από κοντά τις δυσκολίες στις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η ίδια η κοινότητα, ακριβώς όπως τα περιγράφουν εκπρόσωποι και διαμεσολαβητές, αλλά και εργαζόμενοι σε διάφορα προγράμματα, βασικό χαρακτηριστικό των οποίων αποτελεί και η έλλειψη ουσιαστικής στρατηγικής κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων ομάδων και η απουσία μιας μακροπρόθεσμης προοπτικής. Εργαζόμενοι κοινωνικοί επιστήμονες, παιδαγωγοί, από κοινού με τον εκάστοτε διαμεσολαβητή πολυεργαλείο, θα έλεγα εγώ, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στέλνονται ή τοποθετούνται στο πεδίο, στα κέντρα κοινότητας, σε σχολείες και στις υπηρεσίες των Δήμων, χωρίς ουσιαστική στήριξη, χωρίς εξειδικευμένη εκπαίδευση, χωρίς στήριξη, λοιπόν, και καλούνται να παράγουν αποτελέσματα πολλές φορές εκ του μηδενός και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς οι συμβάσεις συνήθως είναι τρίμηνες, εξάμηνες, άντε με ανανέωση μπορεί να φτάσουν στην καλύτερη περίπτωση στο ένα έτος, δύο, αφού για τόσο χρονικό διάστημα φτάνουν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καλύψουν το αντίστοιχο πρόγραμμα. Καλούνται μάλιστα πολλοί εργαζόμενοι να απολέσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα ως μισθωτοί, καθώς στις περισσότερες των περιπτώσεων τους ζητείται να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, κάνοντας έναρξη επαγγέλματος στην εφορία, πληρώνοντας οι ίδιοι τις ασφαλιστικές τους εισφορές, βάζοντας από την τσέπη τους πολλές φορές τα έξοδα μετακίνησης και όχι μόνο. Χωρίς φυσικά να έχουν δικαιώματα αδειών, αποζημίωσης, σπρώχνονται ουσιαστικά και τελικά στην ανεργία μετά τη λήξη κάθε προγράμματος, μη έχοντας από την άλλη και τη δυνατότητα να διεκδικήσουν κάποιο επίδομα ανεργίας, αφού δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Δημιουργείται έτσι λοιπόν ένας φαύλος κύκλος ανάμεσα στην εργασία και στην ανεργία, ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα και στο πισωγύρισμα, αφού ενώ μπορεί τελικά κάτω από αντίξωες συνθήκες αυτοί οι εργαζόμενοι με την προσπάθειά τους να κέρδισαν την εμπιστοσύνη της κοινότητας και να είδαν έστω και ένα μικρό αποτέλεσμα στη δουλειά τους και στη ζωή των ίδιων των Ρωμά, τελικά αντικαθίσταται από το επόμενο πρόγραμμα και από τον επόμενο εργαζόμενο, δέσμιο πάλι της ίδιας κατάστασης, δέσμιο της αποσπασματικότητας και των πελατειακών σχέσεων που εκ των πραγμάτων καλλιεργούνται υπό αυτές τις συνθήκες. Από την άλλη, για την κοινότητα των Ρωμά δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ουσιαστική βελτίωση
των συνθήκων διαβίωσής τους, ούτε φαίνεται να έχει δοθεί κάποια ουσιαστική λύση στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού λειτουργεί μόνο ως παυσίπονο, προσφέροντας μόνο μια μικρή ανακούφιση, χωρίς όμως να ανοίγει το δρόμο και ίσως να μπαίνει πολλές φορές και εμπόδιο στην αναζήτηση μιας πιο μακροπρόθεσμης προοπτικής. Έτσι, εργαζόμενοι και κοινότητα γίνονται έρμεο και θύματα πολιτικών που έχουν ακολουθήσει και ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις των αστικών κομμάτων, υπό τις κατευθυντήριες φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σπρώχνονται στην αναζήτηση της ατομικής λύσης ή τα παρατάνε και τα όποια θετικά βήματα έχουν γίνει οφείλονται ουσιαστικά και μόνο στην καλή διάθεση και στο φιλότιμο μελών της κοινότητας και εργαζομένων στα εκάστοτε προγράμματα και στις υπηρεσίες. Φυσικά, αυτά τα μικρά βήματα που έχουν γίνει δεν μας επιτρέπουν να μιλάνε για ουσιαστική κοινωνική ένταξη των Ρωμά, όταν η πλειοψηφία τους διαβίει ακόμη σε καταβλισμούς, χωρίς νερό, ηλεκτροδότηση και στέγη πάνω από το κεφάλι τους. Ούτε μπορούμε να τους θυμόμαστε ως κοινωνία και να ανοίγουμε ξανά τη συζήτηση σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο κάθε φορά που δολοφονείται κάποιος Ρώμα από αστυνομικά πυρά. Ή βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας υποθέσεις όπως το εργοδοτικό έγκλημα της εργαζόμενης ρωμανής καταγωγής στο Δήμο Ξυλοκάστρου ή ο θάνατος αθώων παιδιών που τα καταπλακώνουν πόρτες εργοστασίων ή καίγονται μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Καταστάσεις που συνδέονται όλες με την κατάσταση, με τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πλειοψηφία της κοινότητας των Ρωμά και με το περιθώριο στο οποίο σπρώχνονται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, από την υλική και κοινωνική αποστέρηση, με την εγκληματικότητα που βαφτίζεται ως επιλογή και πολιτισμικό χαρακτηριστικό, σε εισαγωγικά τα βάζω αυτά, της ομάδας, την ίδια στιγμή που το ίδιο το κράτος δεν εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Την ίδια στιγμή που το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα γεννά και συντηρεί το ρατσισμό, τον κοινωνικό αυτοματισμό και τη μυσαλλοδοξία για να αποπροσανατολίσει το λαό και να στρέψει τους εργαζόμενους που παλεύουν για το μεροκάματο ενάντια σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες όπως οι Ρωμά, ώστε να ξεχάσουν την πραγματική αιτία των προβλημάτων τους, που δεν είναι άλλο από το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα που μόνο στόχο έχει το κέρδος. Είναι γεγονός ότι οι Ρωμά δέχονται ρατσισμό. Γεγονός είναι επίσης και ότι το ρατσισμό που δέχονται τον επιστρέφουν. Στρεβλά ίσως απέναντι στην ίδια την κοινωνία που τους κατηγορεί ότι δεν θέλουν να ενταχθούν. Ποιος όμως πραγματικά θέλει να βρίσκεται στο περιθώριο? Πώς να θέλεις να ενταχθείς όταν δεν γνωρίζεις τι σημαίνει να έχεις πρόσβαση σε υπηρεσίες, στην υγειονομική περίθαλψη, στην εκπαίδευση, στην αξιοπρεπή εργασία? Όταν το ίδιο το κράτος δεν σου εξασφαλίζει ότι θα ζήσεις αξιοπρεπώς εσύ και τα παιδιά σου, αλλά αντιθέτως σου βάζει συνεχώς εμπόδια. Υπάρχουν όμως και Ρωμά, για να μην βλέπουμε μόνο τη ζωφερή εικόνα, που προσπαθούν να ξεφύγουν από το περιθώριο που τους έχει σπρώξει το ίδιο το σύστημα. Που σπουδάζουν, δουλεύουν, αποφασίσουν να δημιουργήσουν οικογένεια σε μεγαλύτερη ηλικία, αφήνουν πίσω τον καταβλισμό, ακολουθούν ένα διαφορετικό τρόπο ζωής από το στερεοτυπικό. Όπως πολλοί από τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, σε αυτήν την αίθουσα σήμερα, όπως άλλοι άνθρωποι που παλεύουν καθημερινά να αλλάξουν τη ζωή τους, νεαρές, μορφωμένες γυναίκες που και με τις ίδιες τους τις δράσεις στηρίζουν και παλεύουν ενάντια στη σχολική διαρροή, κάτοχοι πτυχίων, γιατροί, δικηγόροι, πολιτικοί επιστήμονες που γίνονται υποψήφοι λοιπόν με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και πολλοί άλλοι που είχα την ευκαιρία να γνωρίσω λόγω της θέσης μου στο πεδίο και να διαπιστώσω ότι τελικά τα στερεότυπα υπάρχουν για να γκρεμίζονται. Σε αυτό το δρόμο, λοιπόν, θα πρέπει να πορευτούμε όλοι μαζί. Ρωμά, μη Ρωμά, Έλληνες, Τσιγκάνοι, εργαζόμενοι σε αυτήν την κατεύθυνση για μια ουσιαστική κοινωνική ένταξη στο Ρωμά. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.